Ένας 44χρονος με καταγωγή από το Βόλο είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο υπαίτιος για 23 εμπρισμούς οχημάτων, 2 τροχόσπιτων και 2 βαρκών στο Ανήλιο και στον Άι Γιάννη στις 10 και 14 Αυγούστου. Ο 44χρονος, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν έχει μόνιμη κατοικία, αλλά φιλοξενείται από συγγενείς του στο Βόλο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, ο δράστης συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, μεθοδική και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και σε συνεργασία με το Γραφείο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ήταν από τους βασικούς υπόπτους, ωστόσο ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του στους εμπρισμούς. Από την αστυνομική έρευνα και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος προξένησε πυρκαγιά σε 23 συνολικά οχήματα, 2 τροχόσπιτα και 2 βάρκες, τα οποία περιέλουσε με έφλεκτο υγρό, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερός και να καταστραφούν 21 οχήματα, 1 βάρκα και 2 τροχόσπιτα, ενώ τα υπόλοιπα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι από τη φωτιά στο Ανήλιο είχαν καεί 6 οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε 3 διαφορετικά σημεία, ενώ στον Άι Γιάννη είχαν καεί 17 οχήματα, 2 τροχόσπιτα και 2 βάρκες και από θαύμα δεν είχαμε θρηνήσει θύματα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμετοχή του 44χρονου και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εμπρισμών.